όχι μπαντζής. Η ομοιότητά του με εμάς είναι τόσο μεγάλη που μας γοητεύει, αλλά και μας απόθυνει. Καθώς κινούμαστε μέσα από τους καθρέφτες του παρελθόντος προς τον κόσμο τους, αλλάζουμε κι εμείς. Οι γιμπαντζίδες, αυτοί οι συγγενείς μας που ζουν στα δάση, μας ενώνουν με την υπόλοιπη φύση. Με ένα παράξενο τρόπο μας θυμίζουν τους προϊστορικούς προγόνους μας. Και η κοινωνική του ζωή ακόμη αντικατοπτρίζει τη δική μας. Με παραστρατιωτικές περιπόλους, πολιτικές διαμάχες για εξουσία και για κέρδη, ακόμη και ανοιχτούς πολέμους. Τα τρυφερά αισθήματα που δείχνουν ένας για τον άλλον, οι χειρονομίες τους και οι εκφράσεις τους, τα πάντα μοιάζουν παράξενα γνώριμα. Το γεγονός ότι έχουν εφεύρει εργαλεία μας έκανε να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα. Και τώρα ανακαλύπτουμε ότι οι χιμπαντζίδες δεν ανάπτυξαν απλώς εργαλεία, αλλά και ολόκληρους πολιτισμούς, τους οποίους κληροδοτούν στις νεότερες τους γενιές. Φαίνεται πως διαθέτουν ακόμα και γνώσεις ιατρικής. Και όταν ο θάνατος είναι κοντά, φαίνεται πως νιώθουν μια θλίψη που μας είναι εντελώς οικία. Ρίχνουμε μια ματιά στο μυαλό του χιμπαντζή και με ένα ρίγο συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνοι.